Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε τώρα, το αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, σε τελείως διαφορετικό σκηνικό θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο αφορά τους μελισσοκόμους, καθώς τα τελευταία χρόνια μελισσοκόμοι αναφέρουν μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς των μελισσών, κυρίως σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μεταξύ αυτών στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το θέμα με τον διαχειριστή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοπικιλότητας, ο κύριος Χρήστος Τακλής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Πού οφείλεται αυτή η μείωση των μελισσών και των επικονιαστών και αν καταγράφεται πρόβλημα και σε επίπεδο Ελλάδας? Καταγράφεται σε επίπεδο Ελλάδας, καταγράφεται παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο ένας λόγος, είναι πολλοί λόγοι. Και τώρα τελευταία η Ευρωπαϊκή Ένωση το έθεσε σαν όριο ότι συσχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Όταν μιλάμε για απώλεια βιοποικιλότητας και επικονιαστών, συσχετίζεται άμεσα πια με την κλιματική αλλαγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, να το αναλύσουμε λίγο. Όταν λέμε μείωση του πληθυσμού των μελισσών, πώς το καταλαβαίνουμε, πού εντοπίζεται? Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό είναι η ρύπανση και τα ζυζανιοκτώνα που ρίχνουν τα φυτοφάρμακα, οι γεωργοί. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, με αποτέλεσμα να θανατώνονται μέλισσες. Ναι, θανατώνονται χιλιάδες μέλισσες. Ναι. Βεβαίως αυτό εξαρτάται από κάθε περιοχή. Ακόμη και στην Ελλάδα διαφορετικά είναι στην Εύβοια, διαφορετικά είναι στο Θεσσαλικό κάπου, διαφορετικά είναι πάνω στην Ήτη ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι, δεν είναι σε όλα τα μέρη το ίδιο. Και βεβαίως τώρα έχουμε και τις μεγαφωτιές, μην το ξεχνάτε αυτό. Μάλιστα, όταν μιλάμε για... Βέβαια, εκεί θέλω να πάμε. Όταν μιλάμε για επικονιαστές, τι εννοούμε? Εννοούμε διάφορα είδη ζώων, τα οποία μεταφέρουν τη γύρι ή τους σπόρους σε άλλα μέρη. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τον αέρα. Δεν συμβαίνει μόνο με ζώα. Όπως και οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Παραδείγματα ζώων? Ένα σκιούρος που μεταφέρει τους καρπούς, οι μέλισσες... Είναι οι πεταλούδες, είναι επίσης οι δεύτεροι πιο σημαντικοί επικονιαστές μετά τις μέλισσες. Τα σκαθάρια είναι επίσης. Μάλιστα. Δηλαδή μεταφέρουν. Ακόμα και ο αγριόχειρος είναι ένας επικονιαστής, άσχετα αν δεν το αναφέρουν συχνά. Το θέμα είναι πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένας σχεδιασμός, προκειμένου να μην έχουμε πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια και σε επίπεδο Ελλάδας. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά αν δεν γίνουν δραστικές λύσεις από τους γεωργούς πρώτα, γιατί εκεί είναι το θέμα που μπορούμε να λύσουμε άμεσα. Δηλαδή όταν λέμε με τα φυτοφάρμακα, ψεκάστε πριν την ανατολή του ηλίου ή μετά τη δύση του ηλίου, εννοούμε για να μην έχουν πρόβλημα. Μην όταν ψεκάσουν πάει η πεταλούδα, η μέλισσα και κατευθείαν πάνε στο φυτοφάρμακο. Μάλιστα. Και μετά είναι η κλιματική αλλαγή που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά εκεί. Κύριε Τακλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καταγράφεται πρόβλημα, δεν μας έχει αγγίξει και πολύ. Ωστόσο, είναι και θέμα ευαισθητοποίησης και των γεωργών και του κοινωνικού συνόλου. Break.